συμπατριώτισσες και συμπατριώτες. Τις τελευταίες μέρες η κατάσταση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος επιδεινώθηκαν δραματικά. Αποτέλεσμα τούτου ήταν η σύγκληση στις Βρυξέλλες του έκτακτου Eurogroup. Με απότερο στόχο την επίτευξη δανειακής σύμβασης και έγκρισης προγράμματος διάσωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγούμασταν στην κατάρρευση και την χρεοκοπία του κράτους. Η μετάβαση μας στις Βρυξέλλες σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή είχε μια και μόνο επιδίωξη. Να επιτύχουμε την σωτηρία της πατρίδας μας μέσα από την σταθεροποίηση της οικονομίας και τον εξορθολογισμό του τραπεζικού μας συστήματος. Οι ώρες ήταν δύσκολες. Σε κάποιες στιγμές ήταν δραματικές. Η Κύπρος βρέθηκε μια ανάσα πριν από την οικονομική κατάρρευση. Οι επιλογές μας δεν ήταν ούτε εύκολες, ούτε το περιβάλλον το ιδανικότερο. Όμως, με σκληρή διαπραγμάτευση, με επιμονή, αλλά και με συνέστημα ευθύνης, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που διασφαλίζει τις προοπτικές της χώρας. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε είναι οδυνηρή, αλλά υπό τις περιστάσεις η καλύτερη που θα μπορούσε να εξασφαλίσουμε. Ξεπερνιέται οριστικά ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Κύπρου και αποτρέπονται οι τραγικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία. Το τραπεζικό σύστημα θα σταθεροποιηθεί. Πετύχαμε την αποτροπή της χρεοκοπίας της Λαϊκής Τράπεζας και ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν. Διασφαλίσαμε την πλήρη κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου και με την συγχώνευση με το υγιές μέρος της Λαϊκής Τράπεζας δημιουργείται μια ισχυρή τράπεζα ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καταθετών αλλά και της εθνικής οικονομίας. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι πως θα ήταν η επομένη χωρίς συμφωνία. Όλες αυτές τις κρίσιμες ώρες αισθανόμουν την αγωνία σας για την πορεία των συνομιλιών. Η σκέψη μου ήταν συνεχώς μαζί σας και αντλούσα δύναμη από την θέλησή σας να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο. Φίλες και φίλοι, δώσαμε, νιώθω, όλοι μαζί τη μάχη, λαός και πολιτική ηγεσία. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη από την οποία βγήκαμε λαβωμένοι, αλλά όρθιοι και αποφασισμένοι να κάνουμε μια νέα αρχή. Αφήνουμε πίσω μας την αβεβαιότητα και την αγωνία που όλοι βιώσαμε τους τελευταίους μήνες και κοιτάζουμε πια το μέλλον με αισιοδοξία. Από αύριο αρχίζει μια νέα περίοδος για την Κύπρο. Τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι δύσκολες αποφάσεις. Στην κατάσταση που βρεθήκαμε δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ήμουν υποχρεωμένος να πάρω δύσκολες, οδυνηρές, αλλά και τολμηρές αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσω ένα διαχειρίσιμο αύριο. Η Κεντρική Τράπεζα, με βάση τις νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή, θα εφαρμόσει κάποια περιοριστικά μέτρα στις οικονομικές συναλλαγές. Θέλω να σας βεβαιώσω, πρόκειται για ένα πολύ προσωρινό μέτρο, το οποίο σταδιακά θα χαλαρώνει. Σαν κυβέρνηση την ίδια ώρα, θέλω να διαβεβαιώσω πως θα πράξουμε τα πάντα, προκειμένου να επιστρέψουμε σύντομα στην πλήρη ομαλότητα. Γι' αυτό και καλώ όλους με ψυχραιμία, υπομονή και αποφασιστικότητα να εργαστούμε μαζί για να πετύχουμε το συντονότερο την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει πλέον τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Μέσα από την Δανειακή Σύμβαση επιτυγχάνουμε την άντληση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποκαθιστούμε την αξιοπιστία μας, αλλά και που αποτελεί την ίδια ώρα και έμπραχτη απόδειξη ότι οι δανειστές μας εμπιστεύονται τη δημιουργικότητα του λαού μας και τις προοπτικές της οικονομίας μας. Φίλες και φίλοι, αυτές τις δύσκολες ώρες οφείλουμε όλοι, πολιτεία και κοινωνία, να συμπαρασταθούμε στους συμπατριώτες μας που θα έχουν ανάγκη. Έχουμε υποχρέωση να σταθούμε στα πόδια μας για να βγούμε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να σταθεί στο πλευρό όσων θα επομισθούν τις οδυνηρές συνέπειες.
Σαν πρώτο μέτρο θα διασφαλιστούν άμεσα όλα τα ταμεία πρόνοιας στις επηρεαζόμενες τράπεζες. Με τον τερματισμό της αβεβαιότητας επικεντρώνουμε πια την προσοχή μας σε πολιτικές που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση επενδύσεων αλλά και σε έργα ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, όλες αυτές τις μέρες ακούστηκαν φωνές για έξοδο της Κύπρου από το ευρώ. Παρά την πικρία, την δικαιολογημένη και απόλυτη πικρία και την απογοήτευση που όλοι νιώθουμε από την στάση ορισμένων από τους εταίρους μας, δεν θεωρώ ότι η αποστασιοποίηση από την ευρωπαϊκή οικογένεια θα απαντούσε στην κρίση. Φίλες και φίλοι, την ίδια ώρα και κατανοώντας το δικαιολογημένο αίσθημα οργής που σας διακατέχει από τις ευθύνες όσων μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, δεσμεύομαι ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει ποινικούς ανακριτές με σαφείς και διευρυμένους όρους εντολής για την αναζήτηση αλλά και την απονομή ευθυνών εκεί και όπου ανήκουν. Δώσαμε τη μάχη, φίλες και φίλοι, για το σήμερα αλλά και το αύριο. Για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Από αύριο αρχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια νοικοδόμησης. Η πατρίδα μας πέρασε και χειρότερα. Ο κυπριακός λαός με το πείσμα, τη φιλοπατρία, την εργατικότητα και την υπευθυνότητα που τον διακρίνει, θα ανατρέψει τα αρνητικά δεδομένα και θα μπει ξανά στο δρόμο της δημιουργίας. Ας μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, κάνοντας μια νέα αρχή για να χτίσουμε το μέλλον σε πιο στέρεες και υγιείς βάσεις. Είμαι βέβαιος πως θα το πετύχουμε. Φίλες και φίλοι, θα ήταν παράληψη μου αν δεν ευχαριστούσα θερμά τους συνεργάτες μου. Είτε εκείνους που με συνόδευσαν στις Βρυξέλλες, είτε και τους άλλους που εργάζονταν ακατάπαυστα στην Κύπρο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην Συμφωνία Διάσωσης της Κυπριακής Οικονομίας. Την ίδια ώρα, και δεν μπορώ παρά θερμά να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία με την οποία βρισκόμουν σε συνεχή διαβούλευση σε όλα τα στάδια των συνομιλιών. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, κουράγιο, δύναμη και να είστε βέβαιοι, θα ξαναβρούμε τα πόδια μας, θα πετύχουμε και θα νιώσουμε και πάλι περήφανοι, γιατί είμαστε ένας λαός που δεν ανέχεται ούτε την περιφρόνηση, ούτε και είναι δυνατόν να υποκύψει στις όποιες δυσκολίες. Καληνύχτα σας, σας ευχαριστώ.